Και εγώ όμως στο σπίτι το βράδυ ακόμα κρυώνω, παιδιά. Δεν ξέρω για εσάς. Αρθρητικά. Τι. Ναι, τι. Τι. Έχει ανοίξει λίγο εδώ, έχει γίνει τέτοιο, σαν... Μπράβο. Α, θα σου πήγαινε και κοτσιδάκι. Ώρες, ώρες έχω την αίσθηση ότι κάνω μόνος μου την εκπομπή. Δεν έχουμε πει μάνα μου ότι θα το κάνω κοτσιδάκι. Α, τώρα θα το κάνεις κοτσιδάκι. Όχι, το 2047 που θα έχει τελειώσει το τσίπρας. Κοτσιδάκι, συγγνώμη. Στον αέρα δεν το είπαμε, μάνα μου. Πότε βρες στον αέρα, βρες μου όλα τις εκπομπές τώρα και θα το βγάλει τρελή. Μην με προκαλείς. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Μας βλέπει ο κόσμος. Εγώ φταίω που έχεις Αλτσχάιμερ. Προφανώς και ακουγόμαστε. Τελεία. Καλησπέρα, τσακωνόμαστε κατευθείαν. Αχ, έχεις ξεκινήσει σήμερα από νωρίς. Έμανα. Πού να φας. Πάμε. Επίσης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Τι κάνετε. Καλησπέρα στους αγαπημένους μας ακροατές. Καλησπέρα σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης που μας ακούτε. Τέλειο. Ξεκινάμε από τη Λαμία. Και πλάτη της γης. Γιατί δεν κατάλαβα, δεν μας είχαν στείλει από Ισπανία, Τσεχία, από που μας είχαν στείλει. Αυτό δεν είναι η μήκη και πλάτη της γης, αυτό είναι η Ευρώπη. Γενικότερα μπορεί να μας ακούνε και από το Ντουμπάι και να μας στέλνουν μήνυμα. Και πάει μωρό μου πάει. Τα ντρέπονται. Τα παιδιά εδώ θα τα ξεχνάς. Εμένα ρωτά. Όχι, αυτά δεν τα ξεχνάς. Πώς θα μπει στα μάξι. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 6 να πούμε. Ζωντανά, όλο ζωντανά. Έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά, να ακούσουμε πολλά ωραία τραγούδια και σήμερα. Αλλά και να συζητήσουμε, να κάνουμε έτσι μια ωραία κουβέντα. Οι τρεις μας. Εγώ, ναι, εσύ... γιατί θα έχουμε παρέα. Κι πάσα καλαγύρω, στη ρύθμιση του ήχου. Όχι, θα έχουμε μαζί σήμερα και την Εύα Βενέτη. Έτσι. Η οποία θα μας παρουσιάσει το καινούριο της. Τραγούδι. Yes. Song. Yes. Song και συντάξει, τραγούδι. Song. Ναι. Χθες είχα εγώ με τα αγγλικά, σήμερα είσαι εσύ, έτσι. Είπα να το διατηρούμε, βρε παιδί μου. Ε? Η Εύα Βενέτη. Για πες μας λίγα πράγματα για την Εύα Βενέτη. Η Εύα Βενέτη έχει κάνει καταπληκτικές δουλειές μέχρι στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι στην Πάτρα και τραγουδά στα Αστέρια. Αυτό εδώ μου το πες. Στόπα στα μάξι. Την ξέρω την Πάτρα. Όχι, δεν μου το πες. Σου είπα, είναι στην Πάτρα, τραγουδάει. Από την Πάτρα θα μας πάρει η κοπέλα, θα μιλήσουμε με την κοπέλα. Στην εταιρεία που αρχίζει από ΠΑ. Στην Panic Records, γιατί να μην το πούμε. Ναι, στην Panic. Στην Panic Records και σου είπα, είναι στην Πάτρα τώρα η κοπέλα. Από εκεί θα μας μιλήσει τηλεφωνικότητα. Λοιπόν, θα είναι μαζί μας η Εύη Βενέτη. Εύα Βενέτη, συγγνώμη. Εύα Βενέτη. Να μας παρουσιάσει το καινούργιο της τραγούδι «Μάχη με καρδιά», ούτε 7 μέρες δεν έχει, ούτε μια εβδομάδα δεν έχει. Ούτε μια εβδομάδα δεν έχει, είναι η πρώτη της συνέντευξη για το καινούργιο της τραγούδι. Αμέ. Είδες να σε εμπιστεύονται, παιδί μου. Είδες να σου δίνουν έτσι ωραία τις απόψεις τους, τις τραγούδια τους, τα μοιράζεσαι μαζί τους, κατάλαβες. Είναι σημαντικό. Λοιπόν. Θα είμαστε εδώ να σχολιάσουμε πάρα πολλά και αφού ξεκινήσαμε έτσι με ωραία μουσική και ωραία τραγούδια, εγώ θα πάω σε ένα θέμα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ που το διάβασα και το είδα και αφορά μάλλον, συγγνώμη, το Evolution of Greek Music. Και αν δεν ξέρετε τι είναι, θα σας πω τώρα. Είναι μια ιδέα του Νικόλα Αραπτάκη, ο οποίος έφτιαξε ένα πρωτότυπο βίντεο με την πορεία του ελληνικού τραγουδιού από το 1910, οπότε μιλάμε, όπως καταλαβαίνεις, για έναν αιώνα ελληνικής μουσικής που το βλέπεις μέσα σε μόλις 7 λεπτά. Δηλαδή, βλέποντας αυτό το βίντεο, ο Νικόλας Ραπτάκης σκέφτηκε πως θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να γίνει κάτι ανάλογο και για την ελληνική μουσική, γιατί θα σου πω ότι το σκέφτηκε, δεν υπάρχει παθογένεση γενικότερα. Όλοι από κάπου έχουν επηρεαστεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που φτιάχνετε τέτοιου είδους βίντεο. Το είδε στην Αμερική και συγκεκριμένα στο βίντεο του group Pentatonix, οι οποίοι το έκαναν με την ιστορία της αμερικανικής μουσικής γενικότερα. Και ένα παρόμοιο project σκέφτηκε να το κάνει και για τα ελληνικά δεδομένα. Επέλεξα τα τραγούδια σύμφωνα κυρίως μας είπε ο Νικόλας με το δικό μου γούστο, αλλά συγχρόνως προσπάθησα να αποτυπώσω τη μουσική αίσθηση της κάθε δεκαετίας μέσα από τη δική του ματιά. Γιατί εννοείται πως η ιστορία της ελληνικής μουσικής είναι τεράστια και είναι πολύ δύσκολο να αποτυπωθεί σε ολόκληρη, μάλλον είπε, σε ένα τόσο μικρό χρονικά βίντεο. Και συγκεκριμένα θα σου πω τι περιέχει το συγκεκριμένο βίντεο. Για να μπείτε να το δείτε, θα το ανεβάσουμε και εμείς στη σελίδα μας στο Facebook. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί βλέπεις, καταρχήν ανακαλύπτεις τη μουσική από το 1910 μέχρι σήμερα
και βλέπεις πόσο έχει αλλάξει η μουσική, πόσο κρίνεις από μόνος ναι. σου, κατά πόσο έχει βελτιωθεί. Mm-hmm. Και τα λοιπά. Ξεκινάει τέλειο. Λοιπόν από παραδοσιακά με κρασιάτικα από το 1910 και 1920. Και όχι μόνο αυτό, μπαίνει και σε μια διαδικασία να τα κατηγορηποιήσεις. Γιατί το κάθε τι που ενδεχομένως έχεις ακούσει, μπορεί να μην ξέρεις, να μην γνωρίζεις σε ποια δεκαετία. Ναι, το μαθαίνεις εκείνη τη στιγμή, γιατί σου παρουσιάζεται και η δεκαετία. Και είναι πολύ ζωντανό το βίντεο, γιατί όπως βλέπεις εδώ, τραγουδάνε οι ίδιοι. Ναι. Και τραγουδάνε και κάθε φορά με διαφορετικό ύφος και στυλ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έχει τραγούδια παραδοσιακά, ρεμπέτικα από το 1930 και το 1940. 1950 πιο λαϊκά τραγούδια. Mm-hmm. Δεκαετία του 60 που της μεγάλης επιτυχίας του ελληνικού κινηματογράφου. Γιατί όπως και να το κάνεις αυτή η δεκαετία είναι... Γέμισε με τα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Το 1970 ξεκινάει λίγο το pop και η disco και εξελίσσεται σε πιο ολοκληρωμένη μορφή το 1980. Και από εκεί και πέρα έρχονται τα αγαπημένα 90s, τα οποία τα ξέρουμε κι εμείς εκ των έσω, γιατί ζήσαμε σε αυτή τη... Λατρεμένα 90s, λατρεμένα. Και μετά ξεκινάει από το 2000, που όλο και περισσότερο ηλεκτρονική ήχη γίνονται δημοφιλείς και δημιουργούνται πολλά dance, pop και rock κομμάτια στη δισκογραφία. Τη δεκαετία που διανύουμε ξεχωρίζουν πλέον πολλά είδη από βαριές λαϊκές μπαλάντες έως pop χορευτικά τραγούδια. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία του Νικόλα Ραπτάκη. Να πείτε να το δείτε το βίντεο. Αν βλέπεις έχει παρακινήσει και άλλα παιδιά έτσι μαζί του. Και είναι καλό να γίνονται όμορφα πράγματα έστω για απομεμονωμένες ομάδες, από μικρές ομάδες. Να πούμε βέβαια ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένα flashback βίντεο για την ιστορία γενικότερα αυτού του πλανήτη, της ιστορίας με τους τομείς. Ναι, έτσι. Ρε, απλά θέλω να σου πω ότι εγώ τουλάχιστον μπορεί να μην το έχω δει. Δεν έχω δει να γίνεται έτσι ζωντανό. Να τραγουδάνε. Έχει κάνει Vogue. Έχει κάνει Vogue βίντεο για την παγκόσμια μουσική. Δεν έχει κάνει. Όχι, μιλάμε για την ελληνική μουσική. Έχει κάνει, ας πούμε, η Vogue κάθε ένα χρόνο. Είχε το 2000. Το 17 που μας πέρασε, έβαζε συνέχεια βίντεο στα οποία σου έλεγε η παγκόσμια μουσική ιστορία. Σου έλεγε πια σε κάθε χρονολογία ποιο ήταν το νούμερο ένα hit ναι. σε όλο τον πλανήτη. Ναι. Μετά σου έλεγε παγκόσμια μόδα, πώς ήταν από την αρχή της μόδας μέχρι σήμερα. Αυτό είναι άλλο. Είναι flashbacks, ρε παιδί μου. Μιλάμε τώρα για το... Για τη μουσική, ναι, εντάξει, σου λέω. Την οποία από ό,τι καταλαβαίνεις με αυτό το εγχείρημα και αυτό το project, τα παιδιά τη σέβονται και την αγαπούν, γι' αυτό το λόγο μπήκαν στη διαδικασία και να κάνουν και το συγκεκριμένο βίντεο. Τέλεια. Λοιπόν, 7 λεπτά διαρκεί το βίντεο, νομίζω ότι μπορούμε να αφιερώσουμε όλοι έτσι. 7 λεπτά από το χρόνο μας που θα είμαστε στο σπίτι μας, το λάπτοπ μας, το τάμπλετ μας. 7 μέρες και θα είμαστε μέσα πάνω από το Facebook. Οπότε μπορούμε να αφιερώσουμε και 7 λεπτά. Εντάξει, σου λέω τώρα. Εκαθόμαστε. Παραπάνω. Λοιπόν, εγώ προσωπικά, δόξα τον Θεό, δόξα τον Θεό και άστο. 365 μέρες, 366 άμα είναι δίσεκτο. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ πέρα με τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας. Θα σου αποκαλύψω σήμερα πόσο κοστίζει ο γάμος της Μέγκαν και του Χάρη. Να πούμε χρόνια πολλά στην Ελισάβετ βέβαια, γιατί γιορτάζει σήμερα η Ελισάβετ. Να πω και χρόνια πολλά στη μαμά μου, μαμά συγγνώμη γενικά. Χρόνια πολλά μαμά, σ' αγαπώ πολύ, γιορτάζω και η μαμά μου γιατί... Και η Βασίλισσα Ελισάβετ, χρόνια πολλά στη Βασίλισσα Ελισάβετ. Queen, long live the Queen. God save the Queen, πώς λέει αυτός που έβγαζε, που βγάζει την ανακοίνωση. Elizabeth. How about you, πώς βγάζει αυτός την ανακοίνωση με τους τέτοιους. Ήταν φιέστατο έτσι, το καπουτζίδι. Καλέ, ποια είναι αυτή η Bond, η Vanessa Bond, του James Bond και η ξαδέρφη. Τέλειο, σου έχω να σου τέλειο. Δείξω ποια είναι η πιο hipster πόλη στον πλανήτη. Hipster. Yes it is. Με μουσια και μαγεία. Αυτό. Ποια είναι η πιο hipster πόλη. Μας αρέσουν εμάς. Μπορεί σε κάποιον από τις ακροάτριες να αρέσουν όμως. Εντάξει, για μένα λέω. Για μένα. Τι σου αρέσει, δεν έχουμε καταλάβει μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε καταλάβει. Και επίσης σου έχω και μια έρευνα. Ότι που λέει, φυσικά θα πατάξουμε την υπογεννητικότητα και σήμερα δεν γίνεται. Ότι όσο μεγαλώνεις, μικραίνει το πέος. Δεν πάει αναλογικά αυτό. Παιδιά, ναι. Ποιες αλλαγές προκαλεί ο χρόνος στο αυτό σας. Μάλιστα. Αυτά θα πούμε σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα. Πάμε σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα. Δεν ξέρω τι έχεις σκεφτεί να βάλεις, αλλά εγώ... Ποιο? Όχι ακόμα, σε λίγο αυτό. Για να το αυτό.
Για να το μετά. Κάνουμε πιο ναι. Όχι, όχι, όχι. Εγώ αυτό, θέλω όχι. να βάλεις τον αγαπημένο και λατρεμένο Γιάννη Τάσιο, που έχει βγάλει το ολοκένουργιο κομμάτι. Βάλ τον άλλο Γιάννη. Δείξε τον Γιάννη μέσα, παιδί μου. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορείς Γιάννη. Πόσους λοιπόν, Γιάννη θες να αντέξω. Με το όλα να το αλλάξω, λοιπόν, επιστρέφει ο Γιάννης Τάσιος και change everything. Μας καψουδεύει έτσι. Και change everything. Και όχι μόνο ο Γιάννης Τάσιος και ο Κωνσταντίνος Ταγαλούλιος, ο οποίος υπογράφει τη μουσική και τους τίτλους. Oh, yes. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Γιάννη Τάσιο και όλα να τα αλλάξω. Mm-hmm. Με το... Έχει κάνει και πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, το είδα. Φεύγει η κοπέλα, αλλά ήθελε αλλαγή. Οπότε, πώς θα κάνει την αλλαγή, ναι. Διώχνοντας το παρελθόν. Τι είπα πάλι. Έτσι. Καλά, εντάξει, τα έχουν πει κι άλλοι αυτά. Αλλά να το κοινό. Να το κοινό. Λοιπόν, Παναγία μου, διώχνοντας το παρελθόν. Ναι, αλλά το παρελθόν σε έχει κάνει τον άνθρωπο που είσαι σήμερα. Ναι, αλλά. Μείνει σε εμάς. Να σου πω, θα φύγουν και οι λίγοι ακροατές που έχουμε. Τους έχουμε τάξει ένα τραγούδι. Πάμε. Είναι λίγοι, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, για να πει ότι θες να πορευτείς και να εξελιχθείς, πρέπει να κάνεις αυτό που κάνει ο Γιάννης Τάσιος. Πρέπει να τα αλλάξει τα πράγματα. Πάμε, δεν θέλω εγώ να τα αλλάξω και είμαι βολεμένος έτσι όπως είναι. Άμα είσαι βολεμένος, μην ακούς το Γιάννη Τάσιο. Μην ακούς το Γιάννη Τάσιο. Πάμε, όλα να τα αλλάξω. Δυναμικός και δυνατό καμπάκ ο Γιάννης Τάσιος. Πάμε να τα ακούσουμε.
Λοιπόν, ωραία, λοιπόν, ο Γιάννης ο Τάθιος. Ο Γιάννης ο Τάθιος. Ο Γιάννης ο Τάθιος, λοιπόν, που έλεγε και αυτό το Big Brother. Όλα να αλλάξω, μόλις τον ακούσαμε. Όσοι δεν τον ακούσατε, χάσατε. Καλά να πάθετε. Καλά να πάθετε. Ντροπή σας, φτού σας, δεν ντρέπεστε. Είστε δηλαδή στα τάρταρα, στα κάτρια καταλήξετε να σπάτε πέτρες. Δεν μπαίνω στην διαδικασία να το πω καν. Ποιο? Αυτό που είπες. Τα τάρταρα. Δύο ρο έχει παιδί μου και εσύ. Από τα τρία και πάνω είναι το δύσκολο. Λοιπόν, να πούμε ότι μας ακούτε μέσα από τις 97,1 όσοι είστε εδώ στη Λαμία. Και αν δεν μας ακούτε, να ξεκινήσετε να μας ακούτε. Και χρησιμοποιείτε τα ραδιόφωνά σας. Όσοι δεν χρησιμοποιείτε ραδιόφωνο και χρησιμοποιείτε το ίντερνετ, μπορείτε να μπείτε μέσα στο tvstar.gr και να πατήσετε web radio και να μας ακούσετε ζωντανά. Όπως μπορείτε να ακούτε και τις συνεντεύξεις μας, βέβαια, έτσι. Φυσικά. Φυσικά. Μέσα από το Live24 επίσης μας ακούτε και από το e-radio. Και το Greek Radio. Και το Greek Radio. Να μην παραπονέχετε το Greek Radio. Όχι, το Greek το Radio. Και θέλω να σε πάω τώρα στα εξωτερικά. Καταρχάς κυκλοφορεί μια φωτογραφία. Όχι, γι' αυτά είμαστε έτσι κι αλλιώς από μόνοι μας. Έχουμε free pass, δεν είναι θέμα. Λοιπόν. Καταρχάς κυκλοφορεί μια φωτογραφία στο διαδίκτυο που συνδυάζει την Kate Middleton με την Diana. Έτσι. Διότι η Kate Middleton φόρεσε ένα κόκκινο φόρεμα, ίδιο με αυτό που φόρεσε, σχεδόν ίδιο βασικά, με αυτό που φόρεσε η Diana όταν βγήκε με τον πρίγκιπα Χάρη από το μυευτήριο. Και όλοι λένε ότι είναι η νέα Diana για μία ακόμη φορά, ακολουθεί τα βήματα της πεθεράς, τέλος πάντων. Ό,τι θα ήταν, τέλος πάντων. Εντάξει. Ναι. Και τώρα λοιπόν βγαίνει ένα δημοσίευμα και σου λέει πόσο θα κοστίσει ο γάμος της Μέγαν και του Χάρη. Καλά τα είπα τα φύλλα, ναι, Μέγαν και Χάρη. Της Μέγαν και του Χάρη, καλά τώρα. Λοιπόν. Τι είχα πει εγώ τις προάλλες. Κάτι είχα πει και μου το σχολίασες. Είπα το... Του Μέγαν και της Χάρη. Κάτι τέτοιο. Είπα το αντισενικό φιλικό και το φιλικό αντισενικό το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, για πες. Καλό παιδί να είναι. Καλό παιδί να είναι. Να έχει... Μυαλό να έχει. Υγεία να έχει. Λοιπόν. Και ό,τι βρέξει και ανεβάσει. Και τις τελευταίες μέρες λοιπόν. Αχ, να πω την καλησπέρα μου στη Γεωργία που μας ακούει. Γεια σου, Γεωργία. Παρακολουθεί κιόλας. Λοιπόν, και τις τελευταίες μέρες έχει φουντώσει συζήτηση για το εξωφρενικό ποσό που αγγίζει το κόστος για τη διοργάνωση του γάμου της χρονιάς. Και το Business Insider λοιπόν βγάζει ένα πρόσφατο άρθρο λοιπόν, το οποίο παραθέτει το κόστος του γάμου, το οποίο ανέρχεται λέει σε 32 εκατομμύρια λίρες. Πάνω από 36 εκατομμύρια ευρώ. Για ένα γάμο. Τι? Λέω, 32 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή πάνω από 36 εκατομμύρια ευρώ. 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 Δεν είμαστε σαββατογεννημένες. Πες, επανάληψε απέναντί μας τώρα. Σοκ. Καλή, 36 εκατομμύρια ευρώ για ένα βασιλικό γάμο. Εντάξει. Λίγο τα καπέλα, λίγο τα νηφικά, λίγο ο παπάς του στη Westminster, μία το Westminster να το κλείσουν το Αβαΐο. Μία να. Αυτό, μία την δεξίωση. Μία να ανοίξουν όλο το ανάκτορο. Όλα τα ανάκτορα του Buckingham. Δεν είναι και λίγα. Αλλά ούτε και πολλά. Εντάξει. Για τη βασιλική οικογένεια. Μακάρι να μαζέψουν ένα κοσμάκι να τα βγάλουν οι άνθρωποι. Καλά, δεν είναι και το άλλη Ακρόπολη που πάει να το δει ο κόσμος. Δεν είναι να μαζέψουν ένα κοσμάκι. Γιατί δεν μπαίνει ο κόσμος έτσι να το δει. Στο Αβαΐο, όχι, ποτέ. Πού μπαίνει έξω. Το Αβαΐο τη Westminster είναι κλεισμένο των θυρών την ώρα που μπαίνει μέσα η νύφη. Ναι. Είναι στο δρόμο. Βγαίνει. Ξανά ανοίγουν οι πόρτες για να βγει. Δεν φάνταζε. Κάσπερ. Φοράει λευκάλα και έτσι. Φαντάζομαι ότι θα έχει επισκέπτες μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Ναι, αφού από το δρόμο, δηλαδή, από τα ανάκτορα του Buckingham μέχρι το Αβαΐο που είναι 5 λεπτά με το αμάξι, το βασιλικό αμάξι, την άμαξα βασικά, γιατί με άμαξα θα πάει η Μέγαν λογικά. Όπως είχε πάει και η Kate Middleton, είναι 5 λεπτά απόσταση. Σε αυτή την 5 λεπτά απόσταση, όλοι, δεξιά και αριστερά, είναι να δούνε την ύφη. Ναι, αυτό σου λέω. Άρα να οι επισκέπτες. Άρα να πως... εντάξει, δεν θα είναι και 36 εκατομμύρια να δώσουν από 1 ευρώ. Όχι. Όχι. Πόσο θα βουλιάξει και η Μεγάλη Βρετανία, είναι και στο νερό. Πόσο πολλά για ένα γάμο, ρε παιδιά. Γιατί εδώ σε εμάς τους κανονικούς τους γάμους πάει πάρα πολλά και πάλι ακριβά. Ένα γάμο να κάνεις, σου φύγαν τα πάντα για μια σεζόν. Ένα γάμο να κάνεις κοστίζει 20 εκεί. Μία τον ηθικό, μία εκκλησία, μία την δεξίωση. 10 με 15 χιλιάρικα. Και παραπάνω. Για κάτι light, έτσι, με normal κόσμο. Και παραπάνω. Πω, πω. Αμέ. Είδες, γι' αυτό δεν παντρεύουμε.
Εννοώ οι προσάστες να όχι, εσύ. Ναι, αλλά πάει παράλληλα και στο τραγούδι. Δεν παντρεύομαι, δεν οικοκυρεύομαι, δεν σοβαρεύομαι, όπως λέει το τραγούδι. Καταλαβαίνετε. Καλά, δεν χρειάζεται να παντρευτεί και να οικοκυρευτεί. Ναι, ρε, το τραγούδι το. Το σύνδεσα με το τραγούδι. Δεν παντρεύομαι. Δεν παντρεύομαι. Λοιπόν, το Sky News τώρα σου λέει ότι μόνο για τα έξοδα των μέτρων της αστυνομίας θα δαπανηθούν πάνω από 6 εκατομμύρια λίρες. Δηλαδή 7 εκατομμύρια ευρώ. Και στην. Έπεσε και η λίρα, ε. Και στην Βρετανία πολλοί θεωρούν πως αυτό το κόστος θα πρέπει να το επομιστεί η βασιλική οικογένεια και να μην είναι κρατική δαπάνη, γιατί όλα είναι κρατική δαπάνη, θέλω να σου πω. Το άρθρο λοιπόν του Business Insider αναφέρει πως μεταξύ άλλων αναμένεται να δαπανηθούν περίπου 560.000 ευρώ για τα φαγητά και τα ποτά τους, πόσο θα φάνε και θα πιούνε, περίπου 350.000 ευρώ για τη μουσική στη δεξίωση, έτσι, και στο γάμο για να πληρωθούν χοροδίες, μουσικοί και τραγουδιστές. 231.000 ευρώ τα προσκλητήρια. Τόσα πολλά! Είναι επιχρησμένα τα προσκλητήρια. Καλέ, δεν κάνανε ένα προσκλητήριο όπως έκανε ο Κίθος στην Μπόμπα με τον Ντάνι Μανίδη. Έκαναν προσκλητήριο με βίντεο. Ναι, δεν τι να τα στείλουν από τον Άιδο Μήνικο. Μπράβο, εγώ τους βγάζω το καπέλο. Ναι, αλλά η Μέγαν. Ούτε ευρώ δεν χάλασαν. Ναι, αλλά η Μέγαν και τόσους ο Χάρη. Τόσους followers που έχουν. Δεν το στείλαν στους followers, ρε παιδί μου. Ειδική πρόσκληση με password δεν στείλαν στους καλεσμένους να το δούνε. Ναι, αυτός. Μετά είναι. Το ανέβασαν στα προφίλ του. Ναι, ρε παιδί μου. Και πάλι. Πολύ φτηνά το σκέφτηκαν. Καλά, ναι, προφανώς. Καλά, δεν είναι όμως η Μέγαν και ο Χάρη όταν η Μανίδης και η Μπόμπα. Να ήταν η Μπόμπα η Μέγαν Μάρκελ, να το έλεγα. Πιο όμορφη είναι το χριστινάκι μας. Ναι, αλλά η Μέγαν Μάρκελ έρχεται, έχει περισσότερη καριέρα. Εντάξει. Αυτή πήγε σε medium και πρόβλεψε το γάμο. Άλλο αυτό. Άλογο. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δηλαδή δεν πηγαίνουν να δουν όταν τους κάτσουν το παλικάρι σε medium, πιστεύεις, και σε χαρτορίχτρες. Πάνε ακόμα. Πώς γίνεται, ε? Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Α, ντε, ντε. Λοιπόν, τα δώρα που θα πάρουν τώρα οι καλεσμένοι κοστίζουν περίπου 150.000 ευρώ. Ενώ επίσης 150.000 ευρώ. Αν πάρουν και δώρα. Είδες. Αναμνηστικό, είναι βασιλικός γάμος. Αν είσαι καλεσμένος θα πάρεις δώρο. Γιατί εμείς δεν είμαστε καλεσμένοι, τόσα όχι. Λέμε κάθε μέρα για αυτούς. Αν ήμασταν καλεσμένοι δεν θα ήμουν εδώ, θα ήμουν να κάνω το Good Morning Britain στο ITV. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορα διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί ήδη το ξεπεράσαμε, πιάσουμε. Βάλτε και ένα. Βάλτε και την αποκλειστικότητά μας λοιπόν. Αμέσως να τις διαφημίσεις, ο Γιάννης Ιερεμίας έρχεται αποκλειστικά εδώ στην εκπομπή μας, ραντεβού στις 4. Να τον ξαναευχαριστήσουμε για χτες μας. Αμέ. Μια έτσι πολύ όμορφη κουβέντα και κάναμε μάλλον μια πολύ όμορφη κουβέντα και μας έδωσε μια υπέροχη συνέντευξη. Και μπορείτε να ακούσετε τη συνέντευξη στο tvstar.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και έφαγε. Let's go.
Πω, τραγουδάρες. Πω, πω. Τα φιλιά μας στην κουβατσαμπά. Πού λες να είναι η κουβατσαμπά. Στον άνω στην αρχομονέδα κοντά μας τώρα. Τι μένει. Δεν ξέρω, δεν την ακολουθώ. Τι σώμα της τα βήματα. Λες να έχει Instagram η κουβατσαμπά. Αμέ και Facebook και Twitter και Instagram έχει η κουβατσαμπά. Αλλά δεν έχω δει πρόσφατα φωτογραφία. Εγώ πρόσφατα είδα ότι έδωσε μια συνέντευξη, η αλήθεια είναι. Στο... Τι την έδωσε. Δεν άκουσα, δεν είδα κάτι. Πού? Δεν θυμάμαι τώρα, κάπου την είδα. Έδωσε συνέντευξη και τι είπε. Τι είπε, δεν θυμάμαι. Α. Ναι, αυτό. Α, okay. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή μας, το ραντεβού στις 4. Λίγο μετά τις 5 θα είναι μαζί μας η Εύα Βενέτη για να παρουσιάσει το καινούργιο της τραγούδι και να μας μιλήσει για την πορεία της και για τις εμφανίσεις της και τι πρόκειται να κάνει το καλοκαίρι. Που κυκλοφορεί από την Πανίκ, να πούμε. Oh yes. Και ακούσαμε τον Γιάννη Ερεμία φυσικά, όπου τον ακούτε αποκλειστικά από την εκπομπή ραντεβού στις 4 αυτή την εβδομάδα. Το καινούργιο του τραγούδι έκλεψε στην παράσταση. Περισσότερες πληροφορίες στο ένθετο μουσική του tvstar.gr. Να τα λέμε και αυτά. Να μας ακριβώς. Και μπορείτε να ακούσετε και την χθεσινή μας συνέντευξη με τον Γιάννη στο tvstar.gr, βρίσκοντας την εκπομπή ραντεβού στις 4 στο web radio του Star FM. Έτσι. Και έχουμε και πάρα πολλά ακόμα πράγματα. Και αύριο έχουμε και... Μεθαύριο και παραμεθαύριο και παραπαραμεθαύριο. Όχι, παραπαραμεθαύριο θα είναι Σάββατο. Λοιπόν, έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά, να πούμε πάρα πολλά, αρκεί να συντονιστείτε στους 97,1, να βάλετε τα ραδιοφωνά σας εκεί, να τα βάζετε καθημερινά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Παρασκευή, 4 και Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου, ακούνε. Ναι, λέω για μας τώρα, βέβαια. Αφοράς. Κάνε πρόμο. Ναι. Λέω για μας. Φοράς. Φοράς. Λοιπόν. Τι φοράς. Λέω για μας τώρα, πότε μπορείτε να μας ακούτε. Μπορείτε να μας ακούτε Δευτέρα, Παρασκευή, 4 με 6, όπως το κάνετε. Όπως είστε συντονισμένοι καθημερινά εδώ. Mm-hmm. Και εμείς κάνουμε το αδύνατο δυνατό για να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Ναι. Τα μεσημέρια σας. Έτσι. Τα μεσημέρια σας, ναι. Για να τα αλλάξουμε λίγο τα μεσημέρια σας, γιατί έτσι. Αυτή την ιδέα είχαμε, βρε παιδί μου. Ναι. Έτσι. Και αυτή την ιδέα τη μοιραστήκαμε εδώ με αυτό το κανάλι. Τι είναι και δεν το ξέρω, υπέγραψε. Όχι. Α. Όχι, γιατί άμα υπέγραψε και δεν υπέγραψε, έχουμε πρόβλημα, παιδιά. Πάω λίγο μέσα. Δεν πάω πουθενά χωρίς εσένα. Έχουμε ξαναπεί αυτό. Πάλι καλά. Για πες. Ήθελα λοιπόν εγώ τώρα να σε ταξιδέψω. Να με ταξιδέψεις. Κάτι έκανε Ελένη Μεργάκη και μου βγάλει εδώ πίσω. Το μυαλό λοιπόν. Μου να ταξιδέψει, γιατί πρακτικά είμαστε εδώ. Δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε ακόμα. Προφανώς και όχι. Αλλά δεν μετά τον Ιούνιο που θα χαλαρώσουμε για καλοκαίρι. Θα φύγει ήδη. Με το που φύγουμε από εδώ φεύγω. Γεια σας. Κανονίζει μόνος του τις διακοπές. Σου έχω πει ότι έχω κανονίσει δουλειά και Ιούλιο-Αύγουστο. Εντάξει. Άντε, το δέχομαι. Τι να σε κάνω. Να σε παίρνω μαζί βαλιτσούλα. Ωραίο θα ήταν. Να μου κρατάς τα desk. Ωραίο, τα desk. Λοιπόν, θα σε πάω λοιπόν στην πιο hipster πόλη στον κόσμο. Αμέ. Α, αυτό που λέγαμε πριν. Αμέ, δημοσιεύτηκε λοιπόν μία λίστα με τον τίτλο The International Hipster Index από το MoveHub, η οποία συγκέντρωσε λοιπόν στοιχεία MoveHub για 445 πόλεις στον κόσμο. Το Business Insider λοιπόν αναφέρει ότι η λίστα περιλαμβάνει μόνο πόλεις με πληθυσμό άνω των 150.000 κατοίκων και τα κριτήρια που τέθηκαν για να αναδειχτούν οι πιο hipster πόλεις ήταν ο αριθμός των vegan εστιατορίων σε μία πόλη, αλλά και ο ρυθμός των καφές και των δισκοπολίων, καθώς και η παρουσία tattoo studios ή boutique με vintage ρούχα στην κάθε πόλη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αν δεν φοράς vintage, αν δεν έχεις μουσι, δεν έχεις tattoo και δεν είσαι vegan, δεν είσαι hipster. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε αυτά. Έχει κάποια χαρακτηριστικά αυτό το, αμέ, το κίνημα. Στην πρώτη δεκάδα λοιπόν βρέθηκε το Ελσίνκι στην ένατη θέση και η Λισαβόνα στην πέμπτη. Και στην πρώτη θέση βρέθηκε το Brighton. Ευρωπαϊκή πόλη. Oh, yes. Ξέρεις, είχα στο μυαλό μου ότι θα έβγαινε η Ολλανδία πρώτη και το Άμστερνταμ. Όχι. Η βρετανική λοιπόν πόλη Brighton κατέκτησε την κορυφή, καθώς διαθέτει 37 εστιατόρια για χορτοφάγους και σε κάθε 100.000 κατοίκους της πόλης αναλογούν 9 δισκοπολία και 125 καφετέρειες. Μέχρι και vegetarian shoes shop έχει. Ποια είναι η διαφορά των παπουτσιών που φοράνε vegetarian και... Το παπουτσιόν που φοράνε δεν είναι προφανώς από ζωάκια ή επένδυσης, κάτι. Δεν είναι δερμάτινα, ναι, εντάξει, αλλά... Είναι πλαστικά, όχι. Πλαστικά θα είναι για να είναι vegetarian, γιατί άμα ήταν από ζώα δεν θα ήταν vegetarian.
Ναι, αλλά οι vegan γενικότερα δεν έχουν και μια αρνητικότητα σε αυτό το πλαστικό. Όχι. Οι vegan έχουν μόνο σε ό,τι είναι ζωικής παραγωγής. Εντάξει. Και οι vegan κιόλας τα τρώνε ομά. Οι vegetarian τα τρώνε βρασμένα τα λαχανικά. Οι vegan είναι και οι πιο πολλοί που τα τρώνε ομά. Μπράβο, να καλησπέρισω και τη Γιασεμή που μπήκε τώρα στην παρέα. Γεια σου, Γιασεμή. Γεια σου, Μυτιλίνη. Αυτό το νησί, το όμορφο. Γεια σου, κόσμε. Το ζεστό τώρα, το ηλιόλουστο. Καλά, όλη η Ελλάδα είναι ηλιόλουστη. Τώρα βλέπω μια φίλη μου που λέει δεν γίνεται δουλειά έτσι και ανεβάζει τον καιρό από Τετάρτη μέχρι την άλλη Πέμπτη. Κοίτα εδώ θερμοκρασίες. 29, 28, 28, 27, 25. Και είναι και στα βόρεια σκέψη. Έτσι. Να στο Χαλάνδο. Και λέει, λέει, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Γιατί, παιδιά, συγγνώμη λίγο, μισό λεπτό. Εσείς δεν παρακαλάγατε να έρθει το καλοκαίρι τώρα γιατί προπονιέστε. Καλά να πάτε. Εκεί. Καείτε, λιώστε. Καείτε, λιώστε. Άμα πια. Όχι, ρε παιδί μου. Από τη μία να έρθει το καλοκαίρι, να έρθει το καλοκαίρι, αλλά μετά, αχ, δεν μπορώ τόση ζέστη. Τι το ζήτησε τότε. Το καλοκαίρι έχει τη ζέστη. Κάτσε να καεί κάτω από τον ήλιο να λιώσει, να ησυχάσουμε. Λοιπόν. Θα πάμε εμείς να κάνουμε το θερμό, το φαινόμενο του θερμοκηπίου με το air condition και τελείωσε. Άμα πια. Για πες. Αυτό. Στόπα. Λοιπόν, να πούμε ότι και για το γάμο του Τάνι Μανίδη και της Μπόμπα. Ναι. Το 1η Σεπτέμβρη. 1η Σεπτέμβρη. Με το που μπει λοιπόν, η σεζόν, ο γάμος παντρεύονται. Έφτιαξαν ένα όμορφο και πρωτότυπο προσκλητήριο, αυτό που είπαμε πριν. Oh, yeah. Το βίντεο προσκλητήριο του γάμου που θα γίνει στη Σύφνο. Εγώ νόμιζα ότι θα γίνει στη Μήλο, αλλά είχα πληροφορηθεί. Ναι, και όλοι στη Μήλο πιστεύουμε ότι θα γίνει και ο πατέρα του Σάκη του. Δηλαδή... Μα και ο πατέρα του Σάκη του Ανημανίδη που του είχα πάρει συνέντευξη. Πόσο, ένα μήνα πριν ήταν, δεν θυμάμαι, μου είχε πει στη Μήλο. Δεν ξέρω, αλλάξανε τώρα. Θέλω να πάρει τη Σύφνο. Ναι, εντάξει, πέρυσι μου το είχε πει το καλοκαίρι ότι θα γίνει στη Μήλο. Το γεγονό ότι θα ήταν 1η Σεπτέμβρη υπήρχε από πέρυσι. Mm-hmm. Αλλά τώρα ξεχνιάστηκα με το ότι θα γίνει Σύφνο ακόμα καλύτερα, δεν πειράζει. Το βίντεο λοιπόν ξεκινάει με τη βραδιά του πάρτι από χαιρετισμού του Σάκη πέρυσι. Λίγο πριν αναχωρήσει για τον Άγιο Ντομίνικο, ο οποίος εισέκανε και ουσιαστικά την επίσημη πρόταση γάμου. Έκανε την έκπληξη στην αγαπημένη του. Φανερά συγκινημένη έπεσε στην αγκαλιά του και είπε το μεγάλο ναι. I do. I do. I do. I do, Σάκη. Συγγνώμη. Εδώ λίγο έχουμε κάτι θέμα. I do, Σάκη. I do, Σάκη. Άμεσα μετά το σκηνικό μεταφέρεται στον εξωτικό Άγιο Ντομίνικο. Εκεί που έχουν επισφραγίσει τον έρωτά του τέλος πάντων. Τι, έχει, και τι έχουν δει οι Φοίνικες και οι Καρύδες. Σε μια παραλία όπου ο Χριστίνα και ο Σάκης ενημερώνουν on camera τους καλεσμένους τους να συγκρατήσουν την ημερομηνία της 1ης Σεπτεμβρίου. Oh, yeah. Καθώς αυτή θα είναι η μέρα του γάμου τους. Μα και αυτή η 1η Σεπτέμβρη. Μα τι θες τώρα, τότε μπορούσαν οι άνθρωποι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι έχει γίνει με το Survivor και τον Τάνι Μανίδη, έτσι. Χαμός έχει γίνει, έτσι. Κάτι γίνει με τον Ματζούνι και τον Λιανό. Ναι, άκου να δεις τώρα τι έγινε. Γιατί έκανα και εγώ ρεπορτάζ, αλλά και το χαιρετίσματα από Νέα Σμύρνη. Ο Δημήτρης ο φίλος μας λέει. Θα σου πω εγώ τώρα το εξής. Έκανα και εγώ ρεπορτάζ σήμερα το πρωί, αλλά έγινε. Καλή. Έγινε και ρεπορτάζ από τον Αντένα σήμερα το πρωί με την Κλεοπάτρα Παδλάκη και τον Άρη Καβατζίκη που είπαν το ρεπορτάζ. Τι είχε γίνει, όταν υπέγραψε για το Survivor 2. Ο Σάκης ο Τανιμανίδης δεν ήξερε ότι θα υπάρχει δεύτερος παρουσιαστής. Έτσι. Τα χρήματα όμως δεν ήταν ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από αυτά τα οποία έπαιρνε στην προηγούμενη σεζόν ο Τανιμανίδης. Οπότε γυρίζει και του λέει: όχι, δεν γίνεται, κάτι πρέπει να αλλάξει και το ένα και το άλλο. Και φέρνει ο Ατζούν τον Γιώργο Τολιανό, σαν να κάνει μια κίνηση μάτω, το κοιτάει, κοίτα, υπάρχει κι άλλος. Προειδοποιητικό. Αμέ, δεδομένου βέβαια ότι έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα γίνει και Survivor 3. Έτσι, που σημαίνει ότι, σαν να σου λέει ρε παιδί μου, ότι κάτσε λίγο καλά, γιατί άμα θες, φεύγεις εσύ και μένει ο Λιανός. Ναι, κατά τα άλλα, βέβαια, οι σχέσεις Σάκη-Γιώργου είναι μια χαρά. Θα τα λέμε και αυτά, δεν έχουν τσακωθεί οι άνθρωποι, γιατί είπανε και αυτό. Καλά, δεν έχει να κάνει με το μεταξύ τους, έχει να κάνει με τον παραγωγό, ναι, τον Ματζού. Ναι. Και... με το χρηματοοικονομικό, το οποίο μπορεί να είχαν συμφωνήσει οτιδήποτε. Τις επιλογές σου Ματζού, δεν έχει να κάνει. Σούχο quiz. Ποιος διάσημος Έλληνας έριξε άκυρο στη Μαντόνα. Έριξε άκυρο στο Μαντόνα. Τι γνωστή πια είναι, μία είναι η Μαντόνα. Όχι, γιατί υπάρχει Μαντόνα μία, Μαντόνα δύο. Μαντόνα τρεις, Μαντόνα τέσσερις, στο και βγαίνω. Ποιος διάσημος Έλληνας έριξε. Ποιος διάσημος. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Βάλτε καλέ. Το κοινό κοιμήθηκε. Λοιπόν. Νίσταξε το κοινό. Για τη Μαντόνα μία μιλάμε τώρα. Τι έφαγε.
Για τη Μαντόνα μία μιλάμε. Δεν είναι και δύο και τρεις και τέσσερις. Μία είναι η Μαντόνα. Μαντόνα. Αμέ. Ποιο. Α, Ελληνά. Για να σου λέω. Δεν είπα ποιο Έλληνα διάσημο. Α, ποιο Έλληνα διάσημο. Αυτό ο Λιάγκα. Όχι. Ο Αρναούτογλου. Όχι. Σε σωστό κανάλι είσαι πάντως. Σε σωστό κανάλι. Σε σωστό κανάλι είσαι. Ποιος άλλος είναι εκεί μέσα. Δεν ξέρω. Μάντεψε λίγο. Σου είπα, είσαι σε σωστό κανάλι. Σε σωστό κανάλι είμαι. Άντρας του σταθμού. Ο Χριστόπουλος. Ο Χάρης. Όχι. Δεν μου έρχεται τώρα. Ο Τάσος ο Ερνιακός. Δεν θα πήγαινε ποτέ το μυαλό μου. Ο Τάσος ο Αρνιακός λοιπόν. Θα έριξε... όλους τους αγρότες. Του Τάσου του Αρνιακού. Έριξε άκυρο που λες, ο Τάσος ο Αρνιακός, στη Μαντόνα, ναι. Διότι ο Τάσος ο Αρνιακός λέει τον κύριο στον Αντένα, έτσι. Το ξέρουμε όλοι. Ναι. Λοιπόν, καλό σε βράδυ. Καλώς σε βράδυ. Θέλω να σου πω λοιπόν, ότι όταν είχε έρθει η Μαντόνα στην Ελλάδα, ναι. Του είχε ζητήσει να κάνει λεπτομερής πρόγνωση του καιρού ανά μία ώρα για το πότε θα βγει, πότε δεν θα βγει, πότε θα βρέχει και πότε δεν θα βρέχει. Άκουγα, παιδί μου, απαιτήσεις. Και λέει λοιπόν ο Τάσος Ερνιακός, εγώ δεν είμαι εδώ για να ενημερώνω μόνο έναν άνθρωπο. Είμαι εδώ για να ενημερώνω όλη την Ελλάδα. Έτσι. Και λέει, όχι Μαντόνα, δεν ντρέπομαι γι' αυτό, το λέω. Λέει ο Ερνιακός. Έριξε ο κύριος Ερνιακός. Έτσι, να σου πω κάτι. Όποιος έχει αφοσίωση σε κάτι και έχει αφοσίωσει τη ζωή του σε αυτό. Ναι, καλά, εντάξει τώρα κι εσύ. Αφοσίωση. Τον καιρό λέει ο άνθρωπος. Έχει αφοσίωσει τη ζωή του όμως. Δεν έχει αφοσίωσει. Δεν έχει εφεύρει και την πενικυλίνη. Όχι, το παιδί μου θα σου λέω. Στην οποία είναι και αλλεργικό, αλλά... κακό την εφεύρανε. Αλλά έχει δημιουργήσει μια κατηγορία μόνος του ο Αρνιακός. Μαναχός του. Μαναχός του. Αυτό και η Πετρούλα, δύο διαφορετικές κατηγορίες. Και τώρα στην ελληνική τηλεόραση. Η κυρία Σούζη. Θέλω να σου πω ότι η κυρία Σούζη όμως πέφτει μέσα, ε. Α. Θέλω να σου πω ότι πέφτει μέσα η κυρία Σούζη. Ναι, εντάξει, το τι λέει. Αμέ, τότε που ήμουν στο Sky, ρωτάγαμε πάντα τι καιρό θα κάνει αύριο, να ξέρουμε τι θα φορέσουμε. Ναι, το σα παρακαλώ. Χειμώνα ήταν κιόλα, έκανε και λίγο κρύο, παγωνιά, ένα something και ένα πέρα να δω. Το χειμώνα. Ενδεχομένως ξέρεις τι να φορέσεις. Αυτός ο καιρός είναι που σε. Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή. Αυτός ο καιρός, όπως είπα και πριν, τα βραδιά έχει μια μικρή ψυχρούλα. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει δηλαδή, με το κοντομάνικο όπως ενδεχομένως μπορεί να κυκλοφορήσει. Δεν είδες εγώ που κυκλοφορήσει με το κοντομάνικο το βράδυ, τι έπαθα, πιασμένος ολόκληρος από πάνω μέχρι κάτω. Ένα μονοκόμμα το πράγμα το οποίο κυκλοφορεί, θα έρχεται και σε Ελλάδα. Είναι λίγο αυτός ο καιρός, σκιάζεσαι το παιδί μου. Δεν είναι τέτοιο. Λοιπόν. Εγώ θέλω να σου πω, ναι. Που μόλις το διάβασα σκιάχτηκα λίγο, αλλά ναι. Δεν είναι για εμάς. Και πάλι όμως δεν λέει και κάτι αυτό, ότι για τον 29χρονο παίκτη του MasterChef, ο οποίος είναι νεκρός. Όχι εδώ. Όχι Έλληνας, μην τρομάζετε κυρία Καλεργύρου. Όχι Έλληνας. Και πέθανε κατά τη διάρκεια μαραθωνίου. Oh. Ναι. Ο Ματ Κάμπελ, ο παίκτης του αγγλικού MasterChef, The Professionals, είχε συμμετάσχει στον μαραθώνιο του Manchester, όπου και τερμάτισε σε 3 ώρες και ήθελε να τερματίσει το μαραθώνιο του Λονδίνου σε λιγότερο από 3 ώρες, αλλά δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Λίγο πριν λάβει μέρος στον αγώνα, είχε δημοσιεύσει στα social media και μια φωτογραφία και έδειχνε δυσευτυχισμένος. Αλλά είχε μια έτσι τραγική κατάληξη. Κρίμα. Παιδιά, τι γίνεται πάλι φέτος το 17, το 18, τι γίνεται, τι έγινε το 17 και το 16, πάλι χάνουμε κόσμο, έτσι. Δηλαδή, λίγο ένα something, σας παρακαλώ, κάντε κάτι, λίγο ένα όπαλα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Αμέ, και θα επιστρέψουμε, θα φύγουμε κατευθείαν και για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με την καλεσμένη μας, η Εύα Βενέτη, έρχεται στον Star FM 97,1, τηλεφωνικός πάντα, θέλω να σας πω, γιατί βρίσκεται στην Πάτσα. Ζωντανά εδώ θα κάνουμε και πράγματα. Πράγματα και θάματα. Αμέ. Λοιπόν, μέχρι να έρθουν αυτά τα θάματα θα πάμε να ακούσουμε. Και εμείς αυτό το θάμα περιμένουμε. Παναγιά μου, έχω ανάψει 10.000 λαμπάδες, δεν γίνεται. Έτσι. Σαν τον Γεωργάκη τον Παπανδρέου κι εγώ που άναψε λαμπάδα πριν πει ότι μπαίνουμε στα μνημόνια. Μεγαλύτερη θα ήθελε για να μας πιάσει καλά. Α, κάτι άκουσα ότι σαν σήμερα ή σαν χτες μπήκαμε στα μνημόνια. Σαν χτες. Σαν χτες, Σαν χτες. Το έκανε και αφιέρωμα η Ράδιο Αρβίλα. Τι ωραία, να τη γιορτάζουμε αυτή τη μέρα.
τη γιορτάζουμε έτσι. Να έχουμε να θυμόμαστε. Αλλά ξέρεις τι, να αρχίσουμε να τη γιορτάζουμε και να αδελάρει το πράγμα μόνο όταν καταργηθούν τα μνημόνια, ξέρεις. Καλά, μέχρι τότε έχουμε μέχρι καιρό. Τότε, τα μαθαίνουμε και τις ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία του Τάρκετ της Ελλάδας. Τα πάντα. Ό,τι εννοείται. Δεν θα βγούμε στον δρόμο να πανηγυρίσουμε. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μουσικό διάλειμμα, θέλω να ακούσουμε. Τι έχει να ακούσουμε. Α, ναι. Πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Δήμα και επανερχόμαστε.
Εδώ είμαστε. Να ευχαριστήσουμε την Εύα Βενέτη που ήταν στην ραδιοφωνική μας παρέα, που μας τα πει έτσι όμορφα και ωραία. Να πούμε ότι τη βρίσκεται στα Αστέρια στην Πάτρα. Και όσοι δεν μπορείτε να πάτε στην Πάτρα, ακούστε ξανά τη συνέντευξη που μας έδωσε η Εύα Βενέτη εδώ στο Star FM 97,1 αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής μέσα από το tvstar.gr. Ούτως ή άλλως ακούμε και το τραγούδι της εδώ. Και θα περιμένουμε και θα αγωνιούμε για το βίντεο. Να σε πάω σε μια είδηση τη τελευταία στιγμή. Τώρα τελευταία, του την τώρα, πριν από λίγο βγήκε. Του την ίδια την ώρα. Αμέ. Λοιπόν, άντε, πάμε. Τον άφησαν παράλληλο από το λαιμό και κάτω επειδή του χάλασε το σεξ. Πώς τα λέει έτσι, δε παιδιά, είδατε. Στο εξωτερικό φυσικά, όχι εδώ στην Ελλάδα. Αυτά γίνονται μόνο στα εξωτερικά. Λοιπόν, ο 39χρονος λοιπόν Ryan Mutz και η 34χρονη φίλη του Natalie, Braining, φώναζαν λέει στο σεξ, έχοντας καταναλώσει κάποια δόση, μικρή δόση ναρκωτικών. Ανάγκασε λέει τον, αυτό το πράγμα τέλος πάντων ότι φώναζαν, ανάγκασε τον Colin Ότι, το θύμα, να βάλει δυνατά τη μουσική του για να μην ακούει τις κραδιές της Natalie. Ναι. Φώναζε ρε παιδί μου, το ευχαριστιόταν η κοπέλα, δεν το ευχαριστιόταν και ο Κυριούλης από δίπλα, δεν δηλαδή διαμέρισμα. Όταν το ζευγάρι λοιπόν αυτό τώρα άκουσε τη μουσική, πετάχτηκε λέει γυμνό, σε κατάσταση ιστερίας και άρχισε να του βαράει την πόρτα. Τσιτσίδι. Τσιτσίδι, όταν λέει γυμνό, τσιτσίδι. Τσιτσίδι. Αμέ, ανοίγει αυτό την πόρτα και αρχίζει λέει και τον βρίζουνε. Αυτό εδώ μεταξύ έχει κάτι, σου λέει κάποια στιγμή θα σταματήσουν, θα φύγουνε. Τον βρίζουν, τον βρίζουν, τον βρίζουν και ενώ δεν αυτό δεν του προκαλεί. Αυτή η Νάταλη τον πιάνει λέει από το λαιμό και ο άλλος τον βαστάει μέχρι που του σπάσανε ένα σπόνδυλο και έμεινε παράλληλος από εδώ και κάτω άνθρωπος. Επειδή λέει έβαλε λίγο μουσική δυνατά και δεν μπορούσε να κάνουν σεξ, αυτή να κραυγάζει. Κοίτα τι μπορεί να πάθεις, παιδί μου, κοίτα τι μπορεί να σέβει. Κοίταξε τι μπορεί να πάθεις άμα κάνει σεξ, κατάλαβες, μην κάνετε σεξ τελικά. Δεν είναι καλό. Μπορεί να σέβει, αμέ. Άκου τι από το κόσμο. Αμέ. Και σου λέει αυτός τώρα προσπαθεί να ζητήσει να πάρει το ένα και το άλλο, να πάρει κάποια αποζημίωση γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Άντε να βρεις άκρη με τα δικαστήρια τώρα. Άντε να σε πιστέψουν. Καλά δεν είναι Ελλάδα. Όχι, γενικότερα δεν το λέω. Και η ελληνική δικαιοσύνη μια χαρά είναι, δεν είναι. Στα εξωτερικά τώρα, ρε παιδί μου. Σου λέει αυτό τον χτύπησε, θα μπει μέσα. Πώς θα το πεις, ρε παιδί μου, ότι θα πεις αυτός δύσκολα. Την ώρα που τέτοιο. Αυτός δύσκολα, προφανώς θα έχει κάποιον εκπρόσωπο, τον δικηγόρο του, γιατί δεν μπορεί να κουνηθεί ο άνθρωπος. Έχει μείνει παράλυτος από εδώ, από το λαιμό και κάτω κιόλα. Μάλιστα. Δεν μπορεί να κουνήσει ούτε τα μάτια του καλά-καλά. Δηλαδή, ακόμα είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ο καημένος. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σου πω για το άλλο που γίνει ένας χαμούλης. Τι συνέβη. Συνέβη η νέα τρέλα στην πλαστική χειρουργική. Μίλησέ μου γι' αυτό. Τι ζητούν τώρα οι γυναίκες από το σώμα τους. Oh. Νέα τρέλα είναι αυτή. Για πάμε. Νέα λόξα. Λοιπόν, η φράση πρώτα χρησιμοποιήθηκε από τον πλαστικό χειρούργο και συγκεκριμένα η φράση designer nipples. Ναι. Χρησιμοποιήθηκε από τον χειρούργο της Νέας Υόρκης, Dr. Norman Rowe. Τα φιλιά μου στον κύριο. Ο οποίος χρησιμοποιεί τον Botox για να δώσει στις γυναίκες τις φυλές που ονειρεύονται. Designer nipples. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Δεν μπορώ, να ρωτήσω πραγματικά. Θέλω να ρωτήσω για τις δύο γυναίκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εδώ. Παίζει κάποιο ρόλο τη στη λύση η μάζα, πώς να το πω, το μέγεθος. Δεν ξέρω, είστε λίγο. Είμαστε λίγο. Περπατημένες. Είστε υπερπατημένες. Οι φυλές της κέντρας. Έχετε δηλαδή εννοώ ρε παιδί μου, έχετε διέλθει πράγματα που δεν έχω διέλθει εγώ. Και δεν γνωρίζω. Κάτσε να στα μάθουμε τώρα. Δηλαδή θέλουν να είναι λίγο αυτό. Θέλουν να είναι λίγο περίεργες. Ναι. Οι νίπλες. Λοιπόν, σαν πήκες. Δεν τι έχει να γίνεται κάθε μεσημέρι που λέμε τέτοια θέματα όμως. Kendall Jenner. Ναι. Νίπλες. Είναι βασικά αυτές που θέλουν όλες. Η τάση θέλει τις να έχει μεγάλες η Kendall από ό,τι φαίνεται. Η τάση λοιπόν θέλει να φοράς μπλούζα χωρίς σου κέν, έτσι ώστε να φαίνεται το στήθος σου και μια γεμάτη φυλή κάνει ακριβώς αυτό. Τονίζει τα κάλλια. Σε αυτό έχει δίκιο. Είναι πολύ μόδα τα τελευταία χρόνια να μην φοράμε σουτιέν οι γυναίκες και να φαίνεται. Αυτή είναι η νέα τάση. Με βλέπουνε, δεν είναι θέμα ο κόσμος εδώ πέρα. Εδώ έχει συνηθίσει άλλα κι άλλα. Αυτό μας πείραξε τώρα. Δεν είναι θέμα. Ναι, είναι αυτό. Αυτό είναι η νέα τάση στην πλαστική χειρουργική, κατάλαβες. Είναι αυτό. Δηλαδή πάει μια. Περίμενε τώρα να γίνει λίγο κάφρος. Συγγνώμη γι' αυτό. Θα πάει μια γκόμενα τώρα στο γιατρό και θα γίνει θέλω να τη μεγαλώσει.
Ή θα πάει μαζί με μια φωτογραφία με τις θηλές της Kendall Jenner και θα πει θέλω να τους κάνεις σαν αυτήν. Γιατί συγγνώμη, για να πάνε να αλλάξουν χείλη, ποπό και. Σου λέει τι χρειάζεται όχι. Έτσι δεν πάνε. Όχι. Σου λέει. Jennifer Lopez, θέλω τον ποπό της Jennifer Lopez. Τον ποπό της Jennifer Lopez. Από πού θα σου κόψει όμως ο γιατρός για να σου βάλει. Το στήθος της, πώς τα λένε αυτά τις αδερφές, πώς τις λένε, της Kardashian. Θέλω τα χείλη της... Μόνικα Μπελούτσι. Όλες τα ίδια. Όχι, Μόνικα Μπελούτσι έχει πιο ζουμερά. Πολύ ωραία η Μόνικα Μπελούτσι. Να τα λέμε και στα 50 φεύγα είναι... Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Δηλαδή, όντως υπάρχουν γυναίκες οι οποίες φτιάχνουν τις στήλες τους. Μετά από αυτή την πληροφορία πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θέλω να ακούσω τριαντάφυλλο. Γιάννη είναι η καρδιά. Έτσι.
Πάμε. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον Star FM 97,1 και στην εκπομπή ραντεβού στις 4. Να ευχαριστήσουμε πολύ, να πούμε. Και τον Άκη Τσακίρη, να ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά την Εύα Βενέτη. Να την ευχαριστήσουμε την Εύα. Αμέ. Να πούμε ότι πήγε κιόλας 6 παρά 20, κοντά είναι. Λίγο, λίγο έμεινε. Και θέλω να σε πάω λοιπόν στο θέμα το οποίο προλόγησα στην αρχή. Όσο μεγαλώνεται, λέει, μικραίνει το πέος. Το έχει βγάλει μία έρευνα, παιδιά. Προσέξτε εσείς που θέλετε τους μεγαλύτερους. Λοιπόν, καθώς ένας άντρας λέει, μεγαλώνει, παρατηρεί, τίποτα δεν ξέρεις, μπορεί να μην θέλουν να μας πάρουν την επόμενη χρονιά, να του δώσουμε και ένα χώρο και ένα λόγο, ρε παιδί μου, κατάλαβες γι' αυτό. Λοιπόν, καθώς ένας άντρας λέει, μεγαλώνει, παρατηρεί διαρκώς αλλαγές στο σώμα του, προφανώς. Αλλά λέει και στις αντοχές και τις δυνάμεις του. Και φυσικά είναι γνωστό πως παρατηρεί αλλαγές, λέει, και στο πέος και στο άλλο. Από κάτω εκεί. Όμως λέει σε ποια ηλικία και μετά αρχίζει να μικραίνει, η επιστήμη απαντά. Το ιατροπαιδεία.gr τώρα θέλω να σας πω, ελληνική έρευνα, έτσι. Δεν είμαστε ό,τι κι ό,τι. Εκτός από μείωση, λέει, στην ανδρική σεξουαλική λειτουργία, περισσότερος χρόνος για να έχει μία ύψωση και να έρθει σε αυτόν, τον κυριούλη, και αφού έρθει, λέει, σε αυτόν, να ξαναδιαγερθεί. Λόγω των μειωμένων, λέει, επιπέδων τεστοστερώνης, αλλά και από την μείωση του όγκου του. Αυτού που βγαίνει τέλος πάντων. Η ηλικία επηρεάζει, λέει, και το μέγεθος του πέους και των αυτών που είναι από κάτω. Δηλαδή, κατάλαβες, που είναι η Ειρήνη Χιρδάρη να τα λέει από μόνη της, να παίρνει μηνύσεις μόνη της. Φυσικά. Καλησπέρα σας. Το τηλεοπτικά σε με τρομάζει. Έχω καιρό να το ξέχασα πώς είναι σχηματικά. Λοιπόν. Ούτε από φωτογραφίες. Όχι, γιατί μετά λες το λόγο, να μόνοι τα λες. Λοιπόν, σύμφωνα με έρευνες, όταν ο άντρας, λέει, περνάει την σεξουαλική του ακμή, περίπου, λέει, στα 30 του χρόνια της ζωής, και οδεύει προς τη μέση ηλικία, τότε μεταξύ των 40 και των 70 ετών, το 70 δεν μας νοιάζει πια, δηλαδή έχει παραδώσει πνεύμα. Ω, γιατί το λες, α, μια χαρά, ο Κώστας ο Βουτσάς, μια χαρά, δεν παραδίδει πνεύμα, ακάθεκτος είναι. Πάρε παράδειγμα, αγαπημένο μου, τον Κώστα Βουτσά. Σ' αγαπώ, αλήθεια. Λοιπόν, το ποσοστό των ικανών ανδρών, λέει, πέφτει από το 60 στο 30%. Oh. Να σκάσω είμαι. Oh. Δηλαδή, εγώ όταν θα περάσω το 40 δεν. Να πανικοβηθώ. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτό μετά θα στην εμφάνιση, διάκριο, φυσικά, μετά. Στην εμφάνιση υπάρχουν, λέει, δύο μεγάλες αλλαγές. Δεν μπορώ να τις πω εγώ τώρα όμως. Πες τις αλλαγές. Η άκρη. Γίνεται. Η άκρη. Σαν, περίμενε. Η άκρη σταδιακά χάνει το μουβίζον χρώμα λόγω της μειωμένης εισρωής αίματος. Το head. Και υπάρχει, λέει. Τον ακούσαμε. Όχι, θα τον ακούσουμε μετά από αυτό, ναι. Καταλαβαίνετε. Δεν είμαι λυντή. Και υπάρχει, λέει, μια περιορισμένη απώλεια τυβικής τριχοφυΐας. Καθώς, λέει, η τεστοστερόνη, λένε οι ειδικοί, λιγοστεύει, το αυτό σταδιακά, όχι το αυτό της ταινίας, το αυτό που έχουμε στο παντελόνι μας. Σταδιακά επιστρέφει στην προεφηβική, λέει, κυρίως άντρεχη κατάστασή του. Δεν θα έχουν δακρύσει όλοι. Δεν ξέρω αν έχει δακρύσει και η διοίκηση και ετοιμάζει τα τέτοια, τα wanted. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. Άμα ήταν έτσι, θα τα έχει βγάλει ήδη. Υπάρχει όμως και μια σμίκρινση. Λοιπόν, τουλάχιστον δύο μηχανισμοί ευθύνονται, λένε οι ειδικοί. Ο ένας είναι η ενεργή εναπόθεση λιπαρών ουσιών, πλακών, μέσα σε μικροσκοπικές αρτηρίες του αυτού, που εμποδίζουν τη ροή του αίματος στο αυτό. Η διαδικασία αυτή, τα λέω έτσι να είμαστε σίγουροι να φάμε καμία μήνυση, η διαδικασία αυτή γνωστή και ως, αυτό είναι για σένα, αθυροσκλήρωση. Αθυροσκλήρωση. Μπράβο, ρε! Τι νομίζει τώρα. Το ίδιο με τα τάρταρα. Δυο ώρα ήταν. Δεν μπορούσα να το πει πριν. Α, το πες, μπράβο. Λοιπόν, είναι η ίδια, λέει, που συμβάλλει στην έμφραξη μέσα στις στεφανιές αρτηρίες. Έμφραξη. Που είναι κύρια αιτία καρδιακής προσβολής. Άκου τώρα. Φιλιά στη Σοφία Ελιοπούλου που κάνει το διαγνώσιο. Ένα τέτοιο θέμα δεν βγάλετε, κυρία Σοφία. Λοιπόν, ένας άλλος μηχανισμός που ευθύνεται είναι η σταδιακή συσσόρευση σχετικά ανελαστικού κολαγόνου, να το που παίρνουν το κολαγόνο, παιδιά, ουλόδουσης του μέσα, λέει, στην ελαστική ινόβη θήκη που περιβάλλει τα σιραγκώδη σώματα. Οι αυτές οι ανυψώσεις συμβαίνουν, λέει, όταν αυτά γεμίζουν με αίμα.
Οι αποφράξεις, λέει, των αρτηριών του αυτού, τέλος πάντων, σημαίνουν, λέει, μικρότερες ανυψώσεις. Δηλαδή, δεν θα είσαι σαν τον Γιάννη τον Ταλικέρη που καβαλάει την Ταλίκα και πηγαίνει μέχρι τη Θεσσαλονίκη, θα είσαι σαν τον Βαγγέλη τον Ταλικέρη που πάει μέχρι Λάρισα και δεν έχει να μείνει ξύπνιος όλη την Εθνική Οδό, ας πούμε. Υπάρχουν όμως και αλλαγές στα άλλα δύο από κάτω. Και καθώς αλλάζει, λέει, το μέγεθος του από πάνω, αλλάζουν επίσης και τα από κάτω. Λένε οι ειδικοί, ξεκινώντας περίπου, λέει, στα 40 χρόνια, τα αυτά αρχίζουν, λέει, να συρρυκνώνονται. Τι θα πάθω, δηλαδή, άμα μεγαλώσω. Οι όρχες, λέει, το είπα. Ενός, συγγνώμη, τριαντάρι, μπορεί να έχουν, λέει, 3 εκατοστά διάμετρο, κάθε ένα και τα μετρήσανε. 3 εκατοστά διάμετρο, λέει, αλλά ενός εξιντάρι, ίσως μόνο 2 εκατοστά. Τι είναι η μπισμπυρίλη? Μουσμπουλό. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε το Θανάση Πολυβολίου. Δεν σ' άρεσε το θέμα, γιατί δεν σχολιάζει. Όχι, μα δεν χαρά σχολιάζα. Μια χαρά σχολιάζα. Θες να δώσουμε λίγη τη λέξη. Τι? Είπα ολόκληρη τη λέξη, αυτή. Εδώ, παιδί μου, άλλες λέξεις είπαμε, το τι συμβαίνει στο αυτό, εκεί πάνω κάτω, πέρα βόφετ, στα πάνω, στα από κάτω. Πώς μικραίνει, πώς αυτό. Οι λέξεις είναι καλές, αλλά κάποιες φορές η πραγματικότητα τις διαψεύδει. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι αν ήταν έτσι και άλλο. Τι έχει κάνει στην προσωπική σου ζωή, Βασίλη Βαρβούλη, και τα ξέρει όλα αυτά. Μίλησε μα. Να κάνουμε μια βραδινή εκπομπή. Δεν θα υπήρχαν όπως είναι ο Κώστας Βουτσάς, όπως είναι ο άλλος ο Χιου Χέφνερ που υπήρχε. Θεό χωρέστε τον Χιου Χέφνερ. Ναι, και έκανε όλα αυτά που έκανε. Από αυτό πήγε ο Χιου Χέφνερ. Διάγκρα, έπαιρνε και έβαλε καρδιακή προσβολή ο άνθρωπο. Εντάξει, ήταν και μεγαλούτσικο, Χρυσέ μου. 70 χρονών ήταν ο άνθρωπο. Δεν είναι τη Βασίλη Ελισάβετ που γιορτάζει σήμερα 92. Καλή το Σάββατο, δεν έχει γενέθλια η Βασίλισσα Γέλη. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο Θανάση Περιβολιώτη, σας παρακαλώ. Πάμε και σε μουσικό διάλειμμα στα κεπάκια και επανερχόμαστε. Αμέ.
Ακούσαμε βολικές. Αντώνι Ρέβελ. Αντουάν Ρέβελ, αυτά να ήταν στα γαλλικά. Αντουάν Ρέβελ. Αντουάν. Yes, it is. Και από τον Αντώνιο το Ρέμο θα σε πάω στα ευρωπαϊκά, τα Eurovisionικά και θα σε πάω στη δικιά μας τη Γιάννη Τερζή. 8 Μαΐου θα είναι ο πρώτος ημιτελικός. Πριν τον πρώτο ημιτελικό θα είναι μαζί μας η Γιάννη Τερζή τηλεφωνικά. Λίγο πριν κάνει την τελευταία της πρόβα κιόλας. Θα την έχουμε μαζί με τον Άρη τον καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρις. Καλησπέρα, καλημέρις. Λοιπόν, και η Γιάννη Τερζή εξομολογήθηκε στη Φωλιά τον Κούκουλε και στον Γιάννη τον Πουλόπουλο. Ότι είδε έναν εφιάλτη, λέει, ότι ανέβηκε στη σκηνή και ξέχασε το μικρόφωνο. Αλήθεια. Ναι, είδε αυτό τον εφιάλτη. Ενώ παράλληλα λέει, αγωνία έχω μόνο λίγο, λέει, για το βράδυ που πάω να κοιμηθώ. Είδα έναν εφιάλτη, λέει, ότι ανέβηκα στη σκηνή και ξέχασε το μικρόφωνο. Στη σκηνή γύρω μου θα γίνονται πράγματα, λέει. Εγώ θα προκαλώ πράγματα, μέχρι εκεί θα πω. Άντε να πω, λέει, ότι θα φοράω και φόρεμα και όχι παντελόνι. Θα προσπαθήσουμε, λέει, να μην γίνουμε γραφικοί. Θα έχει μπλε η σκηνή. Εννοείται ότι θα παίξει τον μπλε. Δεν θα φοράω κόκκινο κραγιόν. Το έλαβα το μήνυμα. Το πιο πιθανό είναι, λέει, τα μαλλιά μου να είναι κάτω και σγουρά. Μας δίνει και την κόμωσή της και το τι το φοράει. Ναι, τώρα, εντάξει. Τώρα, πας να δεις τη Γιάννα Τερζή με ίσιο μαλλί, θα ξενερώσεις, λέω εγώ τώρα. Εντάξει, είναι Eurovision, μπορούσε να κάνει τη διαφορά, ας πούμε, στην Eurovision. Όχι, αυτό, με αυτό το μαλλί την ξέρουμε, της πάει πάρα πολύ. Καλή, ναι. Πάρα πολύ ωραίο το μαλλί της, οπότε για μένα θα ήταν φάουλ να βγει με άλλο μαλλί. Το θέμα είναι τώρα ότι μας λέει ότι θα παίξει πολύ μπλε, όπως μας είπε και ο Άρης ο Καλημέρης εδώ στην συνέντευξη που είχαμε μέσα από την εκπομπή μας. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα προκαλεί, λέει, να γίνονται πράγματα στη σκηνή. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε το πιο φαντασμογορικό σόου στη φετινή Eurovision. Έτσι όπως θα ακούω τα πράγματα. Μακάρι. Έτσι όπως τα ακούω, πιστεύω ότι θα έχουμε το πιο φαντασμογορικό σοου. Μακάρι. Για να λέει ότι θα προκαλώ, λέει, τα πράγματα, θα γίνονται πράγματα γύρω μου. Προφανώς θα είναι στατική η προσωπικότητά της. Ναι. Θα είναι λίγο. Θα έχει μια στασιμότητα. Εντάξει, θα πρέπει να δουλευτεί καλά, γιατί ξέρουμε ότι η Eurovision δεν παίζει ρόλο το τι κάνεις εκεί επί σκηνής, αλλά παίζει ρόλο το τι πλάνα θα χρησιμοποιήσεις. Καλά, εντάξει, σκηνοθεσία, ναι. Αυτό, πάντα πουλάει. Σκηνοθεσία παίζει πολύ. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι ψηφίζουν ρόλο, οι τηλεθεατές. Ψηφίζουν αυτοί που βλέπουν από την τηλεόραση. Οπότε αυτό πρέπει να. Εκεί πρέπει να διεκδικήσουμε και να. Ναι. Βγάλουμε το οτιδήποτε είναι προς τα έξω. Και από την διάσημη την γυναίκα, την Γιάννα Τερζή, της Eurovision, θα σε πάω σε μια άλλη διάσημη γυναίκα της ελληνικής τηλεόρασης, στη Δέσποινα Μηγαράκη. Η οποία, παιδιά, ξεκινάει καμπάνια με καφτάνια. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Το χρώμα του κακού εμετού και του καλού εμετού που έλεγε. Ναι, είναι για την όχρα αυτό. Η πιο ανοιχτή και η πιο κλειστή. Θέλω να σου πω, λοιπόν, ότι η Δέσποινα Μηγαράκη ετοίμασε και έχει κάνει συλλογή για καφτάνια. Αμέ. Αμέ και πήγε την Κυριακή. Πώ έλεγε τα καφτάνια η Δέσποινα. Και πήγε την Κυριακή στη Σάσα τη Σταμάτη. Τα έδειξε το ένα και το άλλο και έδωσε και συμβουλές, λέει, για μια σωστή σχέση με τον σύζυγό του. Για τις γυναίκες και γυρίζει και... και γυρίζει και λέει ότι, ξέρετε κάτι, είναι χαζές, λέει, οι γυναίκες που τσακώνονται με τους άντρες τους. Αφήστε, λέει, το... να σας το πει, λέει, αυτό που θέλει, μην πείτε κάτι, κοιμηθείτε και το επόμενο πρωί στο πρωινό στον καφέ, πες ότι, ξέρεις κάτι, με πείραξε αυτό το χθεσινό και άστε να το συζητάει μόνος του, λέει, και θα το ξεχάσει. Πολύ δίκιο έχει. Άμα φύγει νωρίτερα, ξυπνήστε τις 4 και περιμένετε με την κούπα στο χέρι να κοιτάτε το απέραντο. Σηκωθείτε στις 7 να βλέπετε Παπαδάκη. Σηκωθείτε στις 8 να δείτε τις 24 ώρες της ρεπορτάζ του Σταρ Κεντρικής Ελλάδας. Σηκωθείτε από τις 6 να δείτε και της Ελλάδας τα παιδιά. Το βάζει ακόμα. Ακόμα. 6 ώρα. 6 με 7 λίγο πριν βγει ο Παπαδάκη. Λοιπόν, ας το καλό. Να αποχαιρετήσουμε τους αγαπημένους μας. Να σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε γεια σας. Να αναλώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τετάρτη. Tomorrow, με διπλή παρέα. Δεν θα είμαστε μόνοι μας. Διπλή παρέα. Double. Δύο θα έχουμε, αλλά δεν σας λέμε από τώρα, θα πούμε Tomorrowland. Tomorrowland, ωραία ταινία. Και ωραίο και το φεστιβάλ, επίσης, λέγω τώρα. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Και θα κλείσουμε με αυτό που μου στείλαν κάποιοι ακροατές. Ναι. Εσείς βάζετε, λέει, μοσχοκάριδο, μισό, θα το ανοίξει, στο μπουρέ ή δεν σας έχει ξεβλαχέψει ακόμα, Κωστόπουλος.
Γιατί καλέ, βάζουμε στο μπουρέ. Άμα δεν βάλει τον μπουρέ μοσκοκάριδο, τι θα είναι, μια ένα απλό πρέσβη πατάτη. Μόνο λίγο μοσκοκάριδο, κάνει και μια τσαχπινιά. Κάνει και ένα τέτοιο. Ναι, ναι, το κάνει και εσύ. Όχι, εγώ το κάνω γιατί πρέπει να πέσει ελάχιστο για να μην πικρίσει. Αμέ. Λοιπόν, Βάσκια Πανοπούλου, στο μικρόφωνο ήταν μέχρι αυτή την ώρα. Και Άκης Τσακίρης, στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Βάσο Καλαβγίου, μας άντεξε, δεν ξέρω, γέλασε, πέρασε όμορφα, έβαλε και τις μουσικές επιλογές μας, μας έκανε δουλίτσα. Όπως θα κλείσουμε και με μουσική επιλογή, τα φιλιά μας θα λέμε αύριο, μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Star FM. Αμέ, ακολουθεί η αθλητική ραδιοεφημερίδα της Sport Day και η σύνδεση με τον Α989 και τον Αντώνη Αντωνόπουλο, ενώ στην τηλεόραση του Star Κεντρικής Ελλάδας, στις 8.30 τα αναλυτικά γεγονότα του Star με την Λένα Παρασκευά. Και σήμερα ο Θανάσιος Μετζάνης με τα Στέρεα Λόγια στις 10. Συνεχίζει ενημέρωση μέσα από τον Star FM με τα μονόλεπτα δελτία ειδήσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας. 24 ενημέρωση μέσα από το tvstar.gr. Πετάει το μάτι σας, κυρία Καλαργύρου, κάτι θα δείτε. Λοιπόν, φύγαμε, φύγαμε. Γεια σας.